στη συνέχεια είναι ο κύριο Τσόκα, ο Μαγιστή, θα μα κάνει την τελευταία εισήγηση με τίτλο Το Καθημά Αμήνιο του Βυζαντινού Χρόνου, Νεκροταφείο Αναργείων Μικάλε, Δημιουργικά Ερευνητικά Ερωτήματα, Υποθέσει και Αρχαιολογικά Παράγματα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ που είσαστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ επίση όλου αυτού που ετοίμασαν αυτή την παρουσίαση και ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό έργο που είναι μόχθος και κόπος πολλών εκατοντάδων ανθρώπων, συναδέλφων, διευθυντών, συντηρητών, μηχανικών. Το Καθημά Αμήνιο στους Βυζαντινούς Χρόνους από το Νεκροταφείο των Αναργύρων μέχρι το κάλι της περιοχής Πετρών. Το δικό μου αμήνιο λοιπόν με δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι κατάγομαι από την περιοχή. Η μητέρα μου γεννήθηκε στο Λιμνοχώρι, η γιαγιά μου τον Αετό, ο παππούς με τα σπρώγια, μεγάλωσα στο αμήνιο, άρα είναι το δικό μου αμήνιο. Έχει μια σημασία αυτό, γιατί αυτό που μαθαίνουμε σαν παιδιά, αν η τύχη είναι ευνοϊκή, θα το συναντήσουμε και θα το εμπνεύσουμε και θα μας βοηθήσει στην επαγγελματική μας ζωή. Έμενε ιδιαίτερα τη στιγμή που εργάστηκα ως αρχαιολόγος. Δύο σχέδια αυτή η παρουσίαση, πιστεύω ότι θα είναι σύντομη. Η μία ήταν η σωστική ανασκαφή που διεξήχθη το 2013 με ευθύνη της αρμόδιας εφορίας για τα Βυζαντινά, της 16ης εφορίας τότε Βυζαντινών, που είχε έδρα στην Καστοριά, και το δεύτερο σκέλος, η συστηματική πανεξενιακή ανασκαφή στην οχυρή θέση ΚΑΡ. Ο τρόνος και ο φόβος. Όταν επισκέφθηκα το λιγνητικό πεδίο Αμηνταίου για να αναλάβω αυτή την ανασκαφή, αντιμετώπισα αυτό το εξωπραγματικό μηχάνημα. Τεράστιο σχεμάγεθος και ακόμα πιο τεράστιο το άγχος που δημιουργούσε, γιατί στεκόταν δίπλα μας, έτοιμο να καταλάβει και να καταδροχθήσει όλα αυτά που εμείς παραδίδαμε μετά την αρχαιολογική διερεύνηση. Αρχαιολογική διερεύνηση, λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε την ανθρώπινη παρουσία, για να καταλάβουμε ποιοι ήταν αυτοί που υπήρξαν πριν από εμάς. Να τα καταλάβουμε, να τους καταλάβουμε μέσα από τις επιβιώσεις της καθημερινής του ζωής, από τις επιλογές τους, τις ιδεολογικές, αλλά ακόμα περισσότερο, μια άλλη ανάγνωση είναι να καταλάβουμε και πώς κατανοούν οι ίδιοι τον χώρο και πώς ζουν σε αυτόν τον χώρο. Η θέση είναι γνωστή, ανάργυρη. Αυτή όμως η φωτογραφία έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια φωτογραφία του 46, παλιότερη σε αυτή την αίθουσα. Θυμούνται εντελώς διαφορετικά την περιοχή με την παρουσία τότε του μεγάλου βάλτου του Ρούντνικ. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως λεκάνη του αμυνταίου που έκθεσε σε οδεοαρχικής λεκάνης είναι αυτό και οι λίμνες που υπάρχουν σε αυτό είναι ο θάνατος μιας μεγάλης λίμνης. Οι λίμνες σχηματίζονται όταν κλείνει απορροή του νερού μιας περιοχής, στην αρχή τους έχουν μεγάλο βάθος και είναι ζωντανές λίμνες, σιγά σιγά το βάθος τους όμως μικραίνει από τα ενζήματα και απλώνει η έκτασή τους και μετατρέπονται σε βάλτους. Ο κύκλος, η περιοχή που σκάψαμε. Η λίμνη που βλέπετε στα αριστερά είναι η λίμνη των Βαρτομέρων, μια λίμνη που μπορεί και να δημιουργηθεί ξανά, αν δεν προσέξουμε την απορροή της λίμνης των Ζάτζαρη. Ένα από τα ευρήματα σε αυτήν την ασκαφή ήταν ένα βυζαντινό νεκροταφείο, ένα εξαιρετικά σημαντικό νεκροταφείο, όχι το λέω ότι το σκάψα, έτσι, γιατί σκάφηκε ουσιαστικά σε αυτή, σε 4,5 μήνες από 14 αρχαιολόγους, 100 και πλέον εργάτες και αρκετό προσωπικό στα εργαστήρια του Αγίου Πατελήμωνα, σκάφηκαν περίπου 1,000 τάφοι που ήταν απλωμένοι ουσιαστικά στο δυτικό τμήμα, στο βόρειο τμήμα και ελάχιστο νότιο. Το υπόλοιπο είχε δοθεί και όλο στο ηχείο. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νεκροταφείο, γιατί είναι το μεγαλύτερο νεκροταφείο που έχει ανασκαφεί στον μακεδονικό χώρο. Ένα νεκροταφείο με 1,000 και πλέον ταφές και ακόμα περισσότερο με ένα ναό που τα υπολείπματά του τα βλέπετε. Για να καταλάβετε πόσο πυκνές είναι οι ταφές. Είναι ο ναός στη μέση, ένας μικρός ναός και οι ταφές είναι πυκνές, όχι μόνο ένας κοντά σε άλλον, αλλά και ένας πάνω στον άλλον. Χαρακτηριστικά αυτού του νεκροταφείου. Ένα είναι ότι δεν έχουμε λακοειδείς τάφους έτσι οργανωμένους. Έχουμε συνήθως δύο πέτρες στα σφυρά, στους αστραγάλους,
ή πίτα το κεφάλι. Ένα χαρακτηριστικό είναι όμως ότι έχουμε ξύλινα φέρετρα, κάτι εντυπωσιακό για την περιοχή, και σε μερικές περιπτώσεις τα χέρια του νεκρού αγκαλιάζουν ένα ξύλο στο στήθος. Οι νεκροί οργανώνονται σε κατηγορίες, σε μικρά σύνολα, δηλαδή έχουμε ταφικούς περιβόλους, δηλαδή φανταστείτε ένα οικογενειακό σήμα όπου θάβονται ένας περίβολος μικρός που θάβονται τα μέλη μιας οικογένειας, αλλά επίσης κάτι αξιοπρόσεκτο, έχουμε τη δίτη εποχή και ταφές που δεν είναι χριστιανικές. Όλες βλέπουν από τη Δύση προς την Ανατολή, περιμένοντας την Ανατολή και τη Δευτέρα Παρουσία, υπάρχουν όμως και μερικές ταφές που κοιτούν βορρά-νότα. Άρα, μια υπόθεση εργασίας είναι ότι ειρηνικά στον ίδιο χώρο και επιλέγουν να σταθούν στον ίδιο χώρο, γιατί ένας δεν θέλει τον άλλον ξένο ή μυαρό, θα ήταν χριστιανοί και εθνικοί. Μια ταφή με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποιος εργάτης είχε αστειευτεί και είχε πει αρχαιολόγοι μας είναι Κοθάρχες. Έτσι. Βλέπουμε μια χριστιανική ταφή, το περίεργο όμως είναι αυτό εδώ το σώμα, το οποίο το έχουν ρίξει πάνω από το παλαιότερο. Μια ανάγνωση είναι ότι σκοτώθηκε μετά την ταφή του πρώτου. Είναι υπόθεση. Διακοσμούνται οι νεκροί, υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος κοσμημάτων. Εδώ βλέπουμε δύο καρπούς με τα βραχιόλια. Μια παιδική ταφή. Όσο πλησιάζουμε στο ναό, είναι ένα έθιμο παλαιότατο, τα παιδιά που δεν έχουν προλάβει να βαφτιστούν πρέπει να πλησιάσουν κατά το δυνατόν σε ιερό χώρο. Έχουμε βρει και ταφές πάνω στο στήθος της μητέρας του παιδιού. Ένα άλλο στοιχείο που το βρούμε σε πολλές ταφές, είναι ένα δείγμα πολυτέλειας, είναι αυτά τα κουμπιά κουδουνάκια. Δεν είναι χρηστικά αντικείμενα, δεν κουμπώνουν το ένδυμα, αλλά είναι δείγμα πολυτέλειας. Μέσα στο ναό βρέθηκε μια ταφή, στο δυτικό τείχος, στο βόρειο άκρο του ναού, μια γυναική ταφή, εξαιρετικά περίεργη ταφή αυτή, γιατί δεν φτάνουν με συγκλησίες παρά μόνο οι ιδρυτές του ναού ή σημαίνοντα μέλη της κοινότητας. Εδώ, και πόσο μάλλον μια γυναίκα, εδώ θάβεται μια γυναίκα, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον όταν αποκαλυπτόταν αυτή η ταφή, ότι υπήρξε έτσι μια επιμέλεια από τους συνεργάτες αρχαιολόγους, προσέξτε τι θα βρείτε ανάμεσα στα πόδια της νεκρής. Όπου εκεί πέρα υπήρχε ένα μωρό. Τη θάψανε, σαφώς είναι μια κύρια πλούσια, χρυσά σκουλαρίκια, υπολείμματα υφάσματος με χρυσές ίνες, αλλά πέθανε μάλλον στη γέλα. Οπότε κινδύνευε να πάει στο επέκυνταν με κακές προθέσεις, να γίνει δαίμονα σύμφωνα με τα αίσθημα. Και γι' αυτό θα έρθει και μέσα στην Εκκλησία να μην κινδυνεύει. Ένα αγαπημένο μου έργο από αυτή την ανασκαφή είναι αυτό το μικρό δοχείο, ονομάζεται Κουτρούβιο, είναι από Μολύβι. Είναι αυτά που παίρνουν οι προσκυνητές από τον Άγιο Δημήτριο, από τον Ναό του Αγίου Δημητρίου ή από τον Ναό της Αγίας Θεοδόρας Θεσσαλονίκη για να μεταφέρουν τον αγιασμό πίσω στα μέρη προέλευσής τους. Ο Σταυρός επανέρχεται σε πολλά κοσμήματα. Αυτό εδώ είναι ένα περίεργο κόσμα, δεν είναι ακριβώς κόσμα, βρέθηκε στη Παλάμινο στην νεκρού και είναι φτιαγμένο από μολύβι. Έχει χαρακτήρα αποτροπαϊκό. Και η επόμενη παρουσίαση είναι σε αυτό που λέμε συστηματική ανασκαφή πανεπιστημιακή. Χωρίς ήχο όμως. Μεταφερόμαστε στην περιοχή του Κάλλη, αφού αφήσαμε αυτό το νοικοταφείο των κομνήμιων χρόνων από το 1000 περίπου μέχρι το 1354, πλήρη λειτουργία αυτό το νοικοταφείο και μας δείχνει το δρόμο για τον εντοπισμό μιας μεγάλης πόλης. Είμαστε στην περιοχή του Κάλλη και προσεγγίζουμε με το ντρόν που με μεγάλη χαρά μας παραχώρησε ο κ. Πανίκος, το χώρο της Ακρόπολης. Είχε και μουσική που δεν παίζει, οπότε μπορώ να μιλάω εγώ στον διάλογο. Η προσωπική μου εμπλοκή
σε αυτή τη θέση και σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο έχει να κάνει με τις αναμνήσεις μου ως παιδί. Ήταν ο λόφος, η Πετριζώτης, περισσότερο το ξέρουν και οι πατριώτες, που βγάζει πολύ καλό τσάι. Όπου από πολύ μικρός περπάτησα σε αυτές τις περιοχές, πάντα βλέποντας τα ερήπια και τους λιθοσόρους. Όταν μου δόθηκε ευκαιρία μετά από πολλά πολλά χρόνια, και η ευκαιρία μου δόθηκε γιατί ο Δήμαρχος Αρμεντέο, ο κ. Θεοδωρίδης, είχε ανοιχτά αυτιά και βλέπει μπροστά σε ορισμένα πράγματα. Μας δόθηκε ευκαιρία, χρηματοδοτήθηκε καταρχήν η εφορία αρχαιοτήτων, η οποία επέλεξε να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί μια πανεπιστημιακή συστηματική ανασκαφή έχει διαφορετικούς χρόνους εντελώς από μια σωστική ανασκαφή. Οπότε επιλέξαμε να προσεγγίσουμε σιγά σιγά αρχαιολογικά αυτόν τον χώρο και με μια άλλη παράμετρο να εκπαιδευτούν στον χώρο φοιτητές που εύχομαι και αισιοδοξώ ότι θα έχουν πια ως αρχαιολόγοι για να εργαστούν στην περιοχή. Βόρεια λοιπόν της λίμνης των Πετρών, μεταξύ των σημερινών οικισμών Πέτρες Βεγόρα και Άγιος Παντελεήμονας, σε ύψομο που φέρει το μικροτοπονύμιο Κάλε, μια τουρκική ονομασία για το γουλά των Βυζαντινών, η Κουλά, η Κάλες, η Κλάς. Διατηρούνται λοιπόν λήψη ένα χειρονετικού περιβόλου. Οι φοιτητές μας, τρία χρόνια που ήρθαν να δουλέψουν στο Κάλε, και αυτό είναι το αποτύπωμα της περιοχής. Λοιπόν, έχουμε ένα οχυρό, το οποίο κάθε φορά προσεγγίζοντάς το, επειδή το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να φτιαχτούν οι τείχοι για κάθε κατασκευή σε αυτό το χώρο ήταν η πέτρα της περιοχής, οπότε σε ένα γυμνό βράχο δεν ξεχωρίζει η πέτρα και γι' αυτό δεν ξεχωρίζει πολύ εύκολα αυτό το κάστρο. Υπάρχει όμως και είναι εξαιρετικά σημαντική η κατάσταση διατήρησής σου, καθώς μερικά σημεία του τείχους είναι 2 μέτρα ψηλά, ενώ στο ανώτατο σημείο στην Ακρόπολη, ο ναός, οι τείχοι του φτάνουν μέχρι τα 4 μέτρα. Λοιπόν, η θέση είναι γνωστή από έρευνα από το 1913 του Παπαδάκη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Αθηνά. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1932, ο εντυπωσιακός αρχαιολόγος Αντώνης Κεραμόπουλος έκανε κάποιες τομές και μίλησε για ένα βυζαντινό κάστρο με ίσως προγενέστερες φάσεις που φτάνει την ελληνιστική περίοδο. Ο λόφος Κάλε βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο κοντά στην κύρια διάβαση της Εγνατίας Οδού. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, είναι η Εγνατία των Ρωμαϊκών χρόνων, η Βασίλειος Βασιλική Οδός των Βυζαντινών, είναι ο κύριος άξονας επικοινωνίας και πρέπει κάθε φορά να το προσεγγίζουμε με την ασφάλεια των αρχαιολογικών δεδομένων για να δούμε πώς λειτουργεί η επικοινωνία σε αυτή την περιοχή και σήμερα. Το κάνει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό οχυρό. Έχουμε, χωρικά θα μπορούσα να πω, δύο ειδών οχυρές θέσεις. Έχουμε τα μικρά κάστρα, τα φρούρια που έχουν φρουρές για να ελέγξουν μια διάβαση, και υπάρχουν και οχυρές πόλεις, τα κάστρα ή δυναμάρια αλλιώς, όπως αυτή η περίπτωση του Κάλε. Το Κάλε έχει ένα τυχισμένο χώρο περίπου 60 στρεμμάτων. Αυτά τα 60 στρέμματα, ξεκινώντας από τη λίμνη μέχρι την κορυφή, κατανέμονται σε τρεις χώρους που οργανώνουν και τυχίζουν διαφορετικά. Το κατώτατο σημείο που βλέπετε ότι είναι το εντελώς γυμνό, είναι το κάτω κάστρο, υπάρχει διατύχισμα με το μέσα κάστρο και η Ακρόπολη με την εκκλησία. Ο τύπος της Τρίκλης Βασιλικής στα μεσαιωνικά κάστρα και η τολμηρή υπόθεσή μας πως πιθανόν να έχει υπερός τουρκικό πέρας σε συνδυασμό με το μέγεθος του οικισμού οδηγεί σε υπόθεση εργασίας ότι πιθανόν να ήταν ο ναός του επισκοπικός και συνεπώς το κάστρο να ήταν έπρεπε επισκοπής. Η υπόθεση είναι πρόβλημα βέβαια και απαιτείται η αφαίρεση της μεγάλης επίκρωσης που υπάρχει μέσα στον ναό τα επόμενα χρόνια την ασκαπική μέθοδο. Η παραπάνω υπόθεση βρίσκεται στη συνάρτηση με την απόπειρα τάφης του οχυρού οικισμού. Ο ναός δίνει στοιχεία προημότητας όπως προαναφέρθηκαν. Απ' την άλλη, η παλαιότερη ελληνοτοπική παράδοση αναφέρει μια Ιουστινιάνια φάση. Η παλαιότερη όμως, καταρχήν, σε αυτό το σημείο της αρχαιολογικής έρευνας, απόδοση του χώρου θα πρέπει να είναι τον 9ο αιώνα, λίγο πριν τη Μακεδονική Δυναστεία. Η θέση του κάστρου κοντά στην πορεία της Εγνατίας, στο κοντά, ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια, θα το προσδιορίσουμε, ενισχύει τη σημασία
Ο σύγχρονος πιτσιρίαστερος οικισμός είναι οι Πέτρες που έφεραν το όνομα Πέτρασκο μέχρι το 1926. Το Πέτρασκο μαρτυρείται στα Οθωμανικά κατάστοιχα από το 1481, όταν ο οικισμός αριθμούσε 67 εστίες, δηλαδή φορολογήσιμες μονάδες. Το εκτιμούνται ή αποδίδονται σε πληθυσμό περίπου 400-500 ατόμων. Η ονομασία είναι μεσαιωνική, που επιβίωσε στην τοποκρατία και παραπέμπει σε αντίστοιχα μεσαιωνικά κράτη της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Σοσκός και ο Μορισκός. Το όνομα πρέπει να ταυτίζεται με το τοπονύμιο Πετερισκό, σύμφωνα με την πηγή του 1015, που αναφέρεται στη δολοφονία του Γαβριήλ Ραδομύρου, του γιου του Τσάρου Σαμουήλ, εν Πετερίσκο, σύμφωνα με τον χρονικογράφο Σκυλίτσι. Μετά από απουσία μαρτυριών 2,5 αιώνων περίπου, το 1259 αναφέρεται από το Παχυμέρι και τον Ακροπολίτη ο οικισμός με το όνομα Πέτρα, στη σειρά των κάστρων της Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία κατάλαβε το κράτος της Νίκαιας από το βασίλειο της Ιππίου. Η σειρά αναφοράς έχει ως εξής: Πελαγωνία, Σοσκός, Οστροβός, Βοδενά, Μολυσκός, Καστοριά, Πέτρα, Σταρίβολα, πιθανώς της Εωδέας. Το ίδιο επαναλαμβάνεται στα μέσα του 14ου αιώνα, όταν ο Ιωάννης Καταπουζινός φέρνει στην Επικράτειά του τα κάστρα δυτικά της Βέλγιας. Σέρβια, Σοσκός, Πέτρα, Σταρίβολα. Η σειρά αναφορά στο κάστρο, σε συνάρτηση με τα ιστορικά γεγονότα και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, δείχνει ένα προκτιμό δίκτυο οχυρών θέσεων γύρω από την λιμνολεκάνη της Εωδέας και της νότης Λιμνιστίδας, του οποίου τμήμα αποτελούσε και το κάλε. Η πιθανότητα να ταυτίζεται η υποέρευνα θέση με το πετερισκό τέτρα ή πέτραχο σημερινές πέτρες εξετάζεται. Η ζωή στο κάστρο δεν πρέπει να συνεχίζεται μετά την επιβολή της Οθωμανικής κυριαρχίας στη Μακεδονία. Οι λόγοι προστασίας περιοχής και οι ανάγκες άμυνας του Βυζαντινού κράτους εξαλείφθηκαν στο πλαίσιο της Pax Ottomanica, της Οθωμανικής Ειρήνης. Καθώς προς το παρόν έχουμε στοιχεία εγκατάλειψης και όχι καταστροφής, πιστεύουμε ότι ο χειρωμένος οικισμός εγκαταλείφθηκε και ότι κάτοικοι του δημιούργησαν το μεταβυζαντινό Πέτρασκο με έναν πυρήνα 67 οικειών, που πιθανόν αντιστοιχεί περίπου στον αριθμό των οικειών που εγκαταλείφθηκαν. Η τοπογραφική αποτύπωση του κάστρου όμως ανέβασε τον αριθμό των κατοικιών ή των χώρων που πιθανόν αντιστοιχούν σε κατοικίες σε περίπου 200, οπότε ο πληθυσμός ανεβαίνει περίπου στις 2.500 κατοίκους, εξαιρετικά σημαντικός για την εποχή. Η μετικεσία έγινε με κριτήριο την εύκολη επιβίωση, διαβίωση κοντά στον αγροτικό, γεωργικό, παραγωγικό χώρο και στην αξιοποίηση της λίμνης. Άλλωστε, αντίστοιχη πρακτική βρίσκουν και στη γειτονική λιμνολεκάνη των Πρεσπών, η οποία από το 15ο αιώνα βρήθη μικρόν οικισμό. Εκκλησιαστικά, η περιοχή ανήκει στην Αρχιεπισκοπία Χρήβας με τα ιδρυτικά χρυσόβρα του Βασιλείου του Δευτέρου του 2019. Η μαρτυρία ύπαρξης επισκοπής πέτρας στους επισκοπικούς καταλόγους από το 10ο αιώνα και εξής, μάλλον συνδέεται με την πέτρα της Πιερίας και όχι την πέτρα Πέτρεσκο της Δυτικής Μακεδονίας. Πιο πιθανή φέρει την περίπτωση της ένταξης του υποεξέταση κάστρου σε μια επισκοπή με διαφορετικό όνομα. Θα σταθούμε στα κείμενα της Νοτήτη Ιατρία του 732 που αναφέρει στη σειρά τους επισκόπους Ηράκλειας, Κέλης, Εβέσης, Κάστρων. Η αρχαία πόλη Κέλη, η οποία υπάρχει στο συνέκτημα και αργότερα στο προφυλογέννητο, επιβιώνει ως επισκοπή των 8ου αιώνα, στην οποία πιθανώς υπάρχουν οι γύρω περιοχές. Η θέση της Κέλης θα πρέπει να ανοιχνευτεί στην ευρύτερη περιοχή του Οστροβού, κοντά στις Λίμνες και στην Εγνατή Οδό. Η εξέλιξη αρχαιολογικής έρευνας θα μας δώσει, πιστεύουμε, περισσότερες πληροφορίες, απαντήσει στα ερωτήματά μας, ίσως και αναφορές. Σε σχέση με τη σωστική ανασκαφή, ήταν ένα νεκροταφείο που δεν υπάρχει πια. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τα ανασκαφικά δεδομένα που προκέρδισαν, καταγράφοντας με μεγάλη ακρίβεια τα ανασκαφικά παράλληλα, ώστε οι ερευνητές και οι μελετές που θα έρθουν αργότερα να έχουν μια πραγματική εικόνα της ανασκαφής. Το θέμα είναι ότι αυτό το νεκροταφείο προσδιορίζει μια θέση σε μια περιοχή, προσδιορίζοντας και την ύπαρξη μιας πόλης ουσιαστικά, μιας πόλης που δεν την ήξερα, δεν την ξέραμε, παρά μόνο η προφορική παράδοση διάσωση. Το Κάλε, στην περιοχή των Πετρών, είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό κάστρο που συνδέεται σε ευθεία γραμμή προς το βορρά με το κάστρο της Έτνας Σκοπού. Είναι ένα αντίστοιχο κάστρο του ίδιου μεγέθους. Αν υπολογίσουμε ότι η σημερινή Κέλη μεταφέρθηκε
από τα βορειότερα στη σημερινή θέση γύρω στο 1850 με 1860, τότε μπορούμε να διαγράψουμε αρχαιολογικά μια πορεία επικοινωνίας των δύο κάστρων, δίνοντας ουσιαστικά και την πρόσβαση στη διάταση από την Ιωδαϊκή λεκάνη στη Λυκιστική λεκάνη. Η Κομνία περίοδος και το κάστρο είναι σε αυτή την περίοδο η κύρια λειτουργία του αλλά και των οκραταφείων, δείχνει επίσης μια εξαιρετική σημασία που δίνει η κρατική κεντρική διοίκηση στην οχύρωση των μέσων Βαλκανίων. Είναι η εποχή που ξεκινούν τη Σταυροφόρη. Αν κοιτάξουμε λίγο περισσότερο την περιοχή του Αμυνταίου, θα πρέπει να δούμε και αυτό το κάστρο φτιάχτηκε γιατί. Γύρω στο 5ο, 6ο και 7ο αιώνα εγκαταλείπονται οι ρωμαϊκές πόλεις όπως τις ξέραμε. Ρωμαϊκές πόλεις βέβαια είναι ρωμαϊκές πόλεις που υπάρχουν στη Ρώμη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη. Άρα μια μεγάλη πόλη, εκεί που το τοπονύμιο κοντά στο σημερινό Φάγκε, οι Αμυνταίοι το χρησιμοποιούν ως πόρτα, μια πόλη που ιδρύεται όταν εγκαταλείπονται οι πέτρες, την περίοδο των μεγάλων καθόδων μεταφέρεται στην οχυρή θέση κάτω. Αυτά καταρχήν και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.